κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης για την, του συλλαλητηρίου μάλλον, που συνόδευσε τη δεύτερη μέρα της 48 ώρες γενικής απεργίας. Με συγχωρείτε για τη φωνή. Ναι, ναι, είμαστε όχι και οι δύο, όλο το όμοια, όλοι όσοι συμμετείχαν στην κάλυψη είναι από τα δακρυγόνα. Άλλοι από δακρυγόνα, άλλοι από φωνές. Εγώ πιστεύω ότι και εσείς από δακρυγόνα, άλλο θέμα. Γενικότερα, να αναφερθούμε γενικότερα στο τι συνέβη χθες. Πραγματοποιήθηκε, δεν ξέρω αν αξίζει να αναφερθούμε στο προχθές. Δηλαδή στην πρώτη μέρα της 48 ώρες. Μια πολύ μικρή κινητοποίηση. Πολύ μικρή, 30.000 κόσμος του πολύ υπολογίζεται. 20 με 25.000 πρέπει να ήταν το ΠΑΜΕ. 15 με 20.000 υπολογίζεται το ΠΑΜΕ. Και... Ναι, νομίζω 15.000 ήταν παραπάνω. 10.000 νομίζω 15 έδινε η αστυνομία για όλη την κινητοποίηση. Γύρω στις 20 με 25.000 ήταν το ΠΑΜΕ και από 3 έως 5.000 όλοι οι υπόλοιποι. Αυτά για την Τρίτη. Για την Τρίτη. Πάμε τώρα σε ό,τι αφορά την Τετάρτη, όπου είχε προγραμματιστεί συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος. Και χωριστό συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ. Χωριστό συλλαλητήριο όχι του ΠΑΜΕ. Όλων των, του ΚΚΕ, ναι, όλων του των συνδικαλιστικών, φοιτητικών και μαθητικών ενώσεων του ΚΚΕ, το οποίο έγινε στην Ομόνια, ταυτόχρονα, 5 η ώρα και τα δύο. Να πούμε, παρά την βροχόπτωση, αρκετός κόσμος συγκεντρώθηκε. Ναι. Λίγο μετά τις 5 ξεκίνησε και η βροχή, ο κόσμος καλύφθηκε όπως μπορούσε, δεν αποχώρησε. Να πούμε εδώ ότι βέβαια δεν ξεκίνησε με βροχή, έτσι, δεν είχε βρέξει πριν τη συγκέντρωση. Οπότε όταν φτάσαμε εμείς στο Σύνταγμα, συναντήσαμε έτσι ένα πολύ πυκνό πλήθος, δηλαδή ασφιχτικά γεμάτους όλους τους γύρω δρόμους από πανεπιστημίου ή σταδίου γεμάτη με από τα μπλοκ του ΚΚΕ. Η Καραγιώργη Σερβίας γεμάτη, η Ερμού γεμάτη, η Μητροπόλεως γεμάτη μέχρι όσο έβλεπε το μάτι. Γεμάτη όσο έβλεπε το μάτι. Και επίσης η Φιλελλήνων σχεδόν μέχρι την Αγγλικανική Εκκλησία. Όλη η πλατεία Συντάγματος πυκνά γεμάτη, δηλαδή πολύ δύσκολα, με μεγάλη δυσκολία περνούσες για να προχωρήσεις, να πας στην άλλη πλευρά της πλατείας, στην Όθωνος, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Και εξίσου γεμάτη και από μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ και του Ανταρσία και η Αμαλίας μπροστά στη Βουλή. Δεν έλειπαν βέβαια τα ευτράπελα με κάποιες πατριωτικές έτσι, και χριστιανικές ομάδες με ελληνικές σημαίες και βυζαντινές. Αυτή με την η συγκεκριμένη ομάδα, το συγκεκριμένο μπλοκ, ας πούμε, το ολιγάριθμο, αυτό μπλοκ με την μια μεγάλη ελληνική σημαία και μια μεγάλη βυζαντινή μαζί, ήταν το μπλοκ του κόμματος Κοινωνία. Αν το έχετε ακούσει. Κοινωνία. Ναι, είναι η παράταξη συνεχιστών. Όχι, άλλο είναι αυτό. Είναι η παράταξη συνεχιστών του Καποδίστρια. Α. Αν έχετε δει κάτι βίντεο προεκλογικά με τον Πέτρο Φυσούν, είχαν βγάλει φέτος, που έλεγαν έξω οι λαθρομετανάστες και τα λοιπά και τα δέστα, αλλά πιο χριστιανικά, ας πούμε, να τους διώξουν. Να φύγουν, με τη βοήθεια του Θεού. Με τη βοήθεια του Θεού. Να πούμε, πριν από τις συγκεντρώσεις, υπήρχε ένα όργιο παρουσίας ασφαλιτών σε όλα τα στενά. Και κατά τη διάρκεια. Δηλαδή από τα Εξάρχεια μέχρι το Σύνταγμα, τι να πω, δηλαδή σε πολλές διασταυρώσεις, στις περισσότερες διασταυρώσεις υπήρχαν checkpoint ασφαλιστών. Και κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων. Και να πούμε ότι προχώρησαν, η αστυνομία προχώρησε σε προληπτική προσαγωγή τουλάχιστον 10 ατόμων από την αναρχοσυνδικαλιστική πρωτοβουλία Ροσινάντε. Σχεδόν ολόκληρο τον μπλοκ, νομίζω, όπως ήταν. Όπως κατέβαιναν, ας πούμε. Έλεξαν τον μπλοκ και τους πήραν όλους προσήχθησαν 10 άτομα.
Κρατήθηκαν για 2 ώρες και έπειτα φυσικά φέθηκαν ελεύθεροι αφού δεν υπήρχε κάτι να τους καταλογιστεί. Όπως είπαμε, η χρήση χημικών τώρα στην πορεία ξεκίνησε χωρίς συγκρούσεις και τα λοιπά, ξεκίνησε να βρέχει. Μόλις κόπασε η βροχή, ξεκίνησαν κάποιες συγκρούσεις. Πρέπει να πούμε, η αστυνομία έκανε εφόδους στην πλατεία Συντάγματος χωρίς να υπάρχει. Θα το δούμε και στα παρακάτω βίντεο, υπάρχουν και σχετικά βίντεο. Έκανε εφόδους στην πλατεία Συντάγματος χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος πολλές φορές. Δηλαδή ήταν αμήλικτη απέναντι στους διαδηλωτές. Ναι. Θα δούμε σε ένα βίντεο επίσης κάποιος μιλούσε, αυτό φαίνεται στο βίντεο, μιλούσε σε ένα ματατζή. Ο ματατζής μόλις βρήκε ευκαιρία, έκανε ντου, για κανέναν απολύτως λόγο, όλη η δημιουργία έκανε ντου και άρχισε να κοπανέ τον κόσμο. Φαίνεται ότι τα κρατούσε. Δεν ξέρω αν έχεις δει το βίντεο που ανέβασε, εγώ το είπα από το Μούση. Δεν τα έχω δει όλα τα βίντεο. Φαίνεται ότι τα κρατούσε και το επιτέθηκε. Θα το δούμε. Είναι σημειωμένα και με βέλος κιόλας. Να πούμε ότι από την πλευρά των διαδηλωτών τώρα έγιναν επιθέσεις στις δυνάμεις καταστολής με βόμβες μολότοφ, γκαζάκια. Αυτό το πράγμα θα το ονομάζω γκαζότοφ. Ναι, γιατί θα το παίρνω μολότοφ. Λοιπόν, πέτρες, φωτοβολίδες και άλλα αντικείμενα που αποκολλήθηκαν. Και για πρώτη φορά στο κέντρο της Αθήνας, αν δεν κάνω λάθος, μετά από τις μεταπολιτιστικές... Είναι η πρώτη φορά μετά από τις κυβερνήσεις Καραμαλή. Ναι, ναι. Όπου βγήκαν οι άβρες στους δρόμους, έγινε μια περιορισμένη χρήση, θα έλεγα, της άβρας. Δοκιμαστική, θα την έλεγα εγώ. Δοκιμαστική, ναι. Όπως φάνηκε, ήταν έτσι μια πολύ... τις έχουμε... Εντάξει, να δούμε πώς πάει και αυτό για να αρχίσουμε να τις χρησιμοποιούμε σιγά-σιγά. Αυτή ήταν, έτσι φάνηκε να είναι η πρόθεση. Η επιχειρησιακή της αστυνομίας. Λοιπόν, να πούμε, έπνιξαν στα χημικά το Σύνταγμα. Τα χημικά έπεφταν βροχή κάθε φορά που έπεφταν. Νομίζω είμαστε ζωντανά παραδείγματα. Ναι, 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 ναι. Κάθε φορά που έπεφταν. Πέτρα, δύο χημικά, ξέρω εγώ. Όχι δύο. Τουλάχιστον 4-5. Δηλαδή, άπειες μπαμ, 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 μπαμ. Και εσύ που είχες και μια εικόνα από την Πανεπιστημίου. Ναι. Είπες ότι προσπαθούσαν να αναδυσταλεί για να επιστρέψουν. Πανεπιστημίου. Έγινε πολλές φορές, ενώ αφού ηρεμούσαν κάπως τα πράγματα και χωρίς να υπάρχει μέτωπο μπροστά, στην αρχή τουλάχιστον, ο κόσμος περίμενε να πάρει μια ανάσα, να διαλυθούν λίγο τα χημικά και να αρχίσει να επιστρέφει σιγά σιγά προς τα πίσω, να αρχίσουμε να επιστρέφουμε σιγά σιγά προς τα πίσω. Μόλις συνέβαινε αυτό, μόλις έβλεπαν, δηλαδή ενημέρωναν το κέντρο ή έβλεπε το ελικόπτερο, γιατί περνούσε το ελικόπτερο από πάνω. Είχαμε 2 ελικόπτερα, αν δεν κάνω λάθος, στην υπερπαραγωγή χθες. Ναι, με σβηστά φώτα τα ελικόπτερα. Με σβηστά φώτα τα ελικόπτερα, βέβαια. Αλλά το ακούω. Οποίο δεν ξέρω αν νομίζω ότι είναι νόμιμο. Δεν ξέρω. Έτσι, τώρα, μια συζήτηση που είναι νόμιμο και τι είναι παράνομο στις πρακτικές της αστυνομίας, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Έχει το θράσος μάλιστα να εγκαλεί και όποιον τους ελέγχει. Θα κάνουμε μια συζήτηση γι' αυτό. Και όταν ο κόσμος λοιπόν ανασυγκροτούνταν και προχωρούσε, ξεκινούσε πάλι να ανεβαίνει προς το Σύνταγμα, αμέσως ξανά μπαιναν μπροστά γρήγορα γρήγορα οι δημιουργίες, έριχναν με το χέρι έτσι 2-3 βομβίδες δακρυγόνου και πάλι πίσω, δηλαδή, και λίγο κανα ντου, ας πούμε, άμα δεν φεύγαμε γρήγορα, κανα έτσι ψευτοντού, ας πούμε, για να μας πρόξουν, να μας κυνηγήσουν, να πάμε πιο πίσω. Έγινε 2-3 φορές αυτό. Κατόπιν ξεκίνησε και ένας πετροπόλεμος εκεί κοντά στα προπύλαια, λίγο πριν τα προπύλαια. Παράλληλα με τις συγκρούσεις που γίνονταν στη Βουκουρεστίου. Ναι. Να σημειώσω ότι αυτό που είδα και με εντυπωσίασα εμένα προσωπικά, άλλοι μου είπαν ότι συνέβη και στις Σκουριές, ότι με το τουφέκι που ρίχνει τα γρηγόνα ο ματατζής, έριχνε απευθείας. Σημάδευε απευθείας. Σημάδευε απευθείας πάνω. Δεν ξέρω αν το είδες και εσύ. Το είδα. Έριχνε τα γρηγόνα με το χέρι που πετάγανε, τα πετάγανε κατευθείαν, δηλαδή. Δεν τα ρίχνανε. Το έχω δει παλιότερα. Να τα ρίχνουν τα δακρυγόνα σε μια απόσταση έτσι ασφαλείας, ας πούμε, μπροστά από κόσμο, μόνο και μόνο για να σκάσουν, να τους πάρει το ντουμάνι. Ήταν και ο αέρας προς το μέρος μας έτσι κι αλλιώς. Και να φύγουν, να σκορπιστούν. Είναι πλέον πρακτική. Νομίζω εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον πλέον είναι δεδομένο ότι τα δακρυγόνα τα πετάνε κατευθείαν πάνω στον κόσμο για να σκάσουν, δηλαδή να κάψουν για κανένα με την έκρηξη, ας πούμε. Τα δακρυγόνα δεν είναι τόσο μικρό του λάμψη, ειδικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Όταν, δηλαδή, του λάμψη δεν τις έριχναν πάνω στον κόσμο. Έχουν φαθεί αρκετοί άνθρωποι. Έχουν φαθεί, έχουν
έχουν αποφαθεί. Όταν σάγα στο μισό του κεφάλαιου ο Κυπρέος από το. Από την Κοντολάνηση. Πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο. Sorry, προηγουμένως αλλά η φωνή είναι αυτή από κάτω, είμαστε στο ηθοποιό. Είδαμε αυτό το περιέγραψα και πριν, δηλαδή ο κόσμος φώναζε στα ματ. Σε κάποιο σημείο ενδεχομένως, δεν έχουμε καταλάβει, να πέταξε κάποιος κάτι. Και είδαμε μια επίθεση. Φαίνεται ότι κάποιος πέταξε κάτι, αλλά σίγουρα δεν ήταν πέτρα έτσι πώς το πέταξε. Δηλαδή το πολύ να ήταν μπουκάλι, ας πούμε. Δεν φαίνονταν κάτι. Δηλαδή... Σίγουρα δεν ήταν κάτι περίεργο. Σίγουρα η απάντηση δεν ήταν στο να επιτεθεί. Από ό,τι είδαμε, άρχισε στα κλωτσίδια ένα άλλο άτομο που ήταν παραδίπλα. Το οποίο φαίνεται ναι. Το απευθυνόταν εκείνη τη στιγμή. Να σημειώσω εδώ ότι το newsroom διαμορφώνεται στην κοινότητα, επειδή ρωτάει καταλήτερα να διαβάσουμε και link. Διαμορφώνεται στην κοινότητα με βάση άρθρα που έχουν ανέβει και με βάση το υλικό που ανεβαίνει στο group, στο newsroom, στην συζήτηση για την κάθε ημέρα. Εκεί υπάρχουν και τα link από τα βίντεο και τα πάντα. Μπορείτε να τα βρείτε δηλαδή στην κοινότητα μπαίνοντας στο omniatv.com. Οπότε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να δίνουμε ξεχωριστά το κάθε τι σε link. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή εδώ κάνουμε έτσι μια σούμα από το υλικό που συγκεντρώνεται στο site, στην κοινότητα του Omnia TV. Λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενο βίντεο. Στα επόμενα βίντεο. Το οποίο είναι από... Είναι από την πλατεία Συντάγματος. Θα δούμε από την αρχή της συγκεντρώσεις. Τον όγκο του κόσμου και, κόσμου και μετά τις συγκρούσεις. Ωραία. Thank you.
σχόλιο του Bill από το chat που μπορείτε να δείτε στο omiatv.com/webtv, ότι τα κανάλια στα δελτία ειδήσεων αργά το βράδυ έλεγαν ότι δεν έγινε χρήση χημικών. Σοβαρά. Ναι. Δεν το είδα αυτό. Τα κανάλια έλεγαν ότι δεν έγινε χρήση χημικών. Η αστυνομία ισχυρίστηκε ότι υπήρχαν 30.000 άτομα. Νομίζω καλά, εντάξει, παιδιά, εντάξει, είναι αστεία. Πέθανα τον άκουσα. Το επίπεδο πλέον καθεστωτικής ενημέρωσης είναι πιο χαμηλό και από τον πάτο, έτσι, είναι στο μείον πλέον. Μέχρι και ο Πότμος έκανε εκτίμηση για 100.000 άτομα. Μετριοπαθώς, χωρίς να έχω πλήρη. Εσύ κάνεις χαμηλές εκτιμήσεις γενικότερα. Εγώ κάνω μια εκτίμηση 150.000 άτομα. Γενικά κάνω χαμηλές εκτιμήσεις και χωρίς να έχω πλήρη εικόνα. Το είπα ότι είναι μετριοπαθής η εκτίμηση. Μετριοπαθής για μένα. Εκτίμηση. Το είπα αυτό, ότι δεν ήταν η πλήρης μου εκτίμηση. Ήταν μια μετριοπαθής εκτίμηση γύρω στα 100.000 άτομα. Εκείνη την ώρα που τους είδα, ας πούμε, που έκανα το γύρο της πλατείας. Πάντως έγινε όχι απλώς δεν έγινε. Όχι απλώς δεν. Όχι απλώς έγινε χρήση χημικών, έγινε εκτεταμένη χρήση χημικών. Πολύ εκτεταμένη χρήση χημικών, δηλαδή πώς να το πω. Έπεφταν βροχή τα δακρυγόνα. Το μαρτυρούν οι φωνές μας. Ναι, ήταν φοβερό. Όχι, ήταν περισσότεροι από 100.000. Δεν ήταν απλώς 100.000 κόσμος. Και να δούμε και έχουμε και κάποια άλλα βίντεο. Πάμε να δούμε και το βίντεο. Ναι. Που δεν ξέρω κατά πόσο. Συγγνώμη, μια παράθεση να συμπληρώσω ότι θα ανεβάσουμε ένα βίντεο περίπου 3 ώρες, αν δεν κάνω λάθος, είναι. Που είναι η πλήρη κάλυψη. Πλήρη κάλυψη των γεγονότων. Την Τρίτη, λοιπόν, είχε γίνει ένα περιστατικό, παρόλο που ήταν μικρή η πορεία. Μια ομάδα έτσι βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με άλλους, με άλλο κόσμο. Πήγε, πέτυχε ένα γκρουπ από τα γνωστά αυτά γκρουπ ασφαλιτών που ακροβολίζονται έτσι γύρω-γύρω από, από τις συγκεντρώσεις και παριστάνουν, είναι ντυμένοι ως διαδηλωτές και ενίοτε αναμειγνύονται, αναμειγνύονται και με το, με το σώμα έτσι, των ποριών. Το στυλ του προσπαθώ να το παίξω μοντέρνος, που λέει και το φρικιβίδι. Όχι, πολλοί είναι αρκετά επιτυχημένοι. Αρκετά επιτυχημένο το παρουσιαστικό τους, δηλαδή αν τους δείτε και στο βίντεο του Left.gr, δεν το έχουμε να το δείξουμε τώρα. Αν το δείτε αυτό το βίντεο, το έχουμε ανεβάσει, το έχουμε δώσει και στο Twitter κτλ. Είναι οι καταστάσεις αυτές οι γνωστές, είναι οι undercover που προφανώς δεν έχουν σκοπό απλώς επιχειρησιακό, εννοώ θεμητό ή νόμιμο επιχειρησιακό σκοπό. Δηλαδή να είναι γύρω-γύρω, να δίνουν κάποιες πληροφορίες. Παριστάνουν ότι δεν είναι αστυνομικοί στην ουσία. Παριστάνουν ότι είναι διαδηλωτές. Με διάφορους τρόπους, έχουν διάφορα στυλ. Έχουν το στυλ του μαλλιά αριστερού. Εγώ το θεωρώ νομιμότατο.
Όλα είναι νόμιμα τελικά στην τελική ανάλυση. Απλά... Και προσαγωγές οι προληπτικές είναι νόμιμες, όπως έλεγε ο Χρυσοχοίδης. Όλα νόμιμα. Καθ' αυτές όχι, δεν είναι. Το ότι υπάρχουν παραθυράκια στον νόμο για να μπορούν να γίνουν, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Καθ' αυτές δεν είναι όμως. Δηλαδή δεν προβλέπει ο νόμος προληπτική προσαγωγή. Βέβαια γίνεται με ένα παραθυράκι μιας άλλης διάταξης. Προσαγάγηση γιατί υποτίθεται ότι θα ερωτηθείς για, για τη χύψη υπόθεση, ας πούμε, να δώσεις μια κατάθεση, την οποία δίνεις για πλάκα, ας πούμε, δεν έχει κανένα νόημα και σε κρατάνε ώρες εκεί πέρα κτλ. Και είναι, υποτίθεται για άλλη υπόθεση, αλλά φυσικά γίνονται μαζικά σε συγκεκριμένα άτομα στοχοποιημένα, συγκεκριμένες ημέρες, πριν από πορείες κτλ. Το ίδιο πράγμα λοιπόν γίνεται και με τους ασφαλίτες, ενώ προβλέπεται, ας πούμε, είναι σύνομο το να υπάρχουν αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι όμως να δηλώνουν σαφώς ότι είναι αστυνομικοί. Δεν προβλέπεται ότι απαγορεύεται η φωτογράφησή τους ή η βιντεοσκόπησή τους. Είναι αντιθέτως απολύτως νόμιμο να καταγράφεις την δράση αστυνομικών εν υπηρεσία. Δεν είναι προσωπικές σου στιγμές. Είχαμε βέβαια και γενικότερα υπάρχει έτσι μια αμφισβήτηση έντονη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είχαμε και την περίπτωση του παιδιού στην Κέρκυρα που τον συνέλαβαν επειδή ανέβασε την φωτογραφία. Δεν είναι αμφισβήτηση, είναι μια ευθεία τοποθέτηση ότι αποφεύγουμε, θα αποφύγουμε με κάθε μέσον τη δημοσιοποίηση ντοκουμέντων όσον αφορά τη δράση της αστυνομίας. Να μην τίθεται δηλαδή, να μην υπάρχουν στοιχεία, να μην υπάρχουν ντοκουμέντα για τη δράση της αστυνομίας. Και αυτό έγινε και στην Κέρκυρα που συνελήφθη το παιδί το οποίο έβγαζε φωτογραφίες, το οποίο φαίνονταν αστυνομική με πολιτικά και δεν υποτίθεται ότι τους διέσυρε και δεν ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε άλλο. Τώρα σε ό,τι αφορά το LeftGR ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο αποκαλύπτει κάποιους ασφαλίτες εν ώρα υπηρεσίας. Στους οποίους πήγαν οι βουλευτές, τους ρώτησαν οι αστυνομικοί, στην αρχή δεν απαντούσαν, μετά απήντησαν ναι είμαστε αστυνομικοί, ζήτησαν να μιλήσουν με τον επικεφαλής, ρώτησαν τον επικεφαλής τι είναι αυτές οι τσάντες, τι έχουν μέσα. Γιατί είχαν τσάντες, σακίδια, έτσι, διάφορα, ας πούμε, ξέρω εγώ κτλ. Αυτό οδήγησε σε μια βεντέτα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Ο Δένδιας έχει απαντήσει ότι ήταν έκνομο, ήταν παράνομο αυτό που κάνανε, πήγαν να αντιποίηση αρχής, πήγαν να ελέγξουν τους αστυνομικούς και αυτό, ενώ αυτό μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε πολίτης, να ζητήσει από έναν αστυνομικό την ταυτότητά του να... Θεωρητικά έτσι, γιατί... Θεωρητικά ναι, θεωρητικά και... Αν πας να ζητήσεις ταυτότητα από κάποιον ασφαλίτη, το πιθανότερο να συλληφθείς. Σε τέτοιες συνθήκες ναι. Σε τέτοιες συνθήκες ναι. Σε άλλες συνθήκες, ας πούμε, έχω πετύχει έλεγχο στην παραλία του Σκηνιά, όπου ήρθαν δύο ασφαλίτες και έκαναν έλεγχο... ταυτοποίησης, ας πούμε, μου ζήτησαν ταυτότητα, μου λέω ευχαριστώ να σας δώσω. Παρακαλώ, μπορώ να δω και εγώ πρώτα την ταυτότητά σας. Μου λέει βεβαίως έχετε δίκιο και πάντα πρέπει όταν να όταν έρθουν να σε ελέγξουν, είναι διαφορετικά και εγώ ζητάω πάντα ταυτότητα. Ναι, για το σπάσιμο το ζητάω. Όχι επειδή δεν καταλαβαίνω την ασφαλίδα. Ναι, ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά, έγινε και κάποια. Αναφέρθηκε ο Δένδιας στο LeftGR ότι ανοίγει τις πόρτες, τις πύλες. Πώς το έγραψε. Το έγραψε πολύ ποιητικά. Τις πύλες στο Indymedia για να δημοσιεύονται και άλλες φωτογραφίες. Δεν είναι παράνομη η δημοσίευση φωτογραφιών αστυνομικών με πολιτικά εν ώρα υπηρεσίας. Είναι απολύτως νόμιμο. Ο μόνος που δεν μπορεί να καταγράφει τις κινήσεις, αυτό είναι, δεν είναι βεβαίως γνωστό, αυτός που δεν μπορεί να βιντεοσκοπεί αστυνομικούς εν ώρα υπηρεσίας, είναι η υπηρεσία τους. Επειδή θεωρούνται εργαζόμενοι και δεν έχει το δικαίωμα ο εργοδότης να καταγράφει το πώς εργάζονται. Εμείς αντιθέτως, ο κόσμος έχει κάθε δικαίωμα να καταγράφει το πώς ενεργεί ένας δημόσιος υπάλληλος που εκτελεί υπηρεσία σε δημόσιο χώρο. Και η φάτσα κανενός δεν είναι προσωπικό δεδομένο. Πρέπει να το... Ακριβώς. Να το αναφέρω. Σε δημόσιο χώρο. Σε δημόσιο χώρο. Σε δημόσιο χώρο έχεις το δικαίωμα της βιντεοσκόπησης. Σε ιδιωτικό χώρο δεν έχεις κανένα δικαίωμα βιντεοσκόπησης. Και σε στρατό. Έτσι κι ναι, είναι ιδιωτικός χώρος. Είναι δημόσιας ιδιοκτησίας ιδιωτικός χώρος. Ναι, ναι. Και πάμε σιγά σιγά, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Το είχαμε δει την, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή. Ήτανε τη Δευτέρα. Ναι. Σε ό,τι αφορά έναν αρτοποιό,
ιδιοκτήτη φούρνου, ακριβώς, ιδιοκτήτη αρτουφείου. Φούρναρη, τέλος πάντων, ο οποίος είχε έναν. Είχε έναν Αιγύπτιο εργαζόμενο, τον οποίο αλυσόδεσε, βασάνισε και ο οποίος από ό,τι τελικά, από όσο ισχυρίζεται, ο ίδιος κατάφερε μόνος του να ξεφύγει. Έτσι, το γιατί... βρήκαν και περαστικοί. Το βρήκαν περαστικοί, οι οποίοι έκοψαν, χρειάστηκαν κάποιο ειδικό εργαλείο για να κόψουν τις αλυσίδες του. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι ο ίδιος ο 59χρονος αρτοποιός εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα λέγοντας «με έκλεψε και είναι λογικό να κάνω κι εγώ ό,τι έκανα κτλ. Να το βασανίσω κτλ». Σε ό,τι αφορά τώρα μια περιγραφή που δίνει ο ίδιος, αναφέρει ότι τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Πρόκειται για μια παρεξήγηση που έγινε κατά τη διάρκεια, κατά τη διάρκεια πληρωμής των οφειλών του εργοδότη. Μάλιστα. Όπου έγινε μια παρεξήγηση τέλος πάντων με τον γιο του ιδιοκτήτη. Άρχισαν να τον βροθοκοπεί, μετά τον έδεσαν, τον πήγαν σε ένα στάβλο, τον κράτησαν για μία ημέρα. Και έπειτα αυτός, όπως αναφέρει, κατάφερε να ξεφύγει για να τον βρουν περαστικοί και έπειτα να καταγγείλει ο ίδιος τόσα συνέβησαν στις αρχές. Το τραγικό επίσης της υπόθεσης είναι ότι ο ίδιος, μέχρι τη στιγμή που βλέπω, μέχρι τις 5 δεκάτου τουλάχιστον, κρατούνταν στο αστυνομικό τμήμα, καθώς δεν κατήχε τα απαραίτητα έγγραφα. Ενώ το αφεντικό του, ο 59χρονος Φούρναρης, αφέθηκε ελεύθερος, παρότι έχει παραδεχθεί ο ίδιος την ενοχή του, ναι, έτσι, πρώτον σε βασανισμό, είναι δηλαδή ένας επικίνδυνος άνθρωπος, ο οποίος βασανίζει άλλους ανθρώπους. Παράδομη κατακράτηση. Και κατά δεύτερον, παρόλο που απασχολούσε παράνομα μετανάστη χωρίς τα απαραίτητα χαρτιά, έτσι, που προβλέπει ο νόμος. Αυτό ρίχνει και κάποιο φως στο τι είδους διένεξη υπήρχε μεταξύ αφεντικού και εργαζόμενου. Διότι από τη στιγμή που βγήκε ότι τελικά ο άνθρωπος, ο Αιγύπτιος, δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα, σημαίνει ότι το αφεντικό του τον απασχολούσε παράνομα. Προφανώς τον πλήρωνε μαύρα, δεν ήταν δηλωμένα πουθενά, άρα και ήταν φυσικό να του κόβει ό,τι θέλει και όποτε θέλει και να υπάρχει διαφωνία μεταξύ τους, η οποία οδήγησε στο να τον πάρουν, να τον κλείσουν στο στάβλο και μετά να τον δέσουν και να τον αφήσουν. Να τον δέσουν με αλυσίδες και να τον βρουν υπεραστική. Αναφέρει ο ίδιος ότι συνένοχοι μαζί με τον Φούρναρη ήταν και άλλοι δύο φίλοι του, οι οποίοι ήρθαν για να. Να συμπαρασταθούν στον Έλληνα που τόλμησε ο άλλος μάλλον να ζητήσει τα πληρωτά. Και ο οποίος, από ό,τι αναφέρει το άρθρο, βρίσκεται σε άσχημη σωματική και ψυχολογική κατάσταση, όπως είναι λογικό. Ωραία. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Πού είναι. Σε ό,τι αφορά την απεργία πείνας των Κούρδων κρατουμένων στις τουρκικές φυλακές. Ξεκίνησαν απεργία πείνας εδώ και λίγες μέρες οι Κούρδοι κρατούμενοι στις τουρκικές φυλακές. Το βασικό τους αίτημα είναι το αυτό που από όσο με ανέφερες είναι κλασικό και σε άλλες περιπτώσεις απεργία πείνας. Να βγει από την απομόνωση ο Αμπντουλάχ Ωτσαλάν. Ναι. Και τον οποίο έχει παραδώσει στις τουρκικές αρχές ο Θόδωρος Πάγκαλος. Ναι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Και επίσης να μπορούν να δικάζονται οι Κούρδοι στη γλώσσα τους, τα κουρδικά, όπως επίσης να υπάρχουν και αντίστοιχα κουρδικά σχολεία για να μπορούν να μορφώνονται αυτοί οι άνθρωποι στη γλώσσα τους. Σε ό,τι αφορά το ένα θέμα, το ένα από τα αιτήματά τους, δηλαδή το να δικάζονται στα κουρδικά, έγινε μια μεταρρύθμιση από την τουρκική κυβέρνηση. Ικανοποιήθηκε δηλαδή αυτό το αίτημά τους, ωστόσο ο Ερντογάν ανέφερε ότι δεν θα υποκύψει στον εκβιασμό των Κούρδων κρατουμένων πείνας που θέλουν τη χαλάρωση συνθηκών κράτησης του επικεφαλής των αυτονομιστών ανταρτών του PKK, τον Αμπντουλάχ Ωτσαλάν. Και να περάσουμε στο επόμενο ή έχουμε...
Αυτά, τελείωσες, αυτά σε ό,τι αφορά το τέτοιο. Λοιπόν. Να περάσουμε λοιπόν στο επόμενο θέμα, στο που είναι το Μπαχρέιν και να κλείσουμε με αυτό. Λοιπόν, είναι σε ό,τι αφορά το Μπαχρέιν τη Δευτέρα, όπου δύο δοκαθαριστές έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια συντονισμένου μπαράζ επιθέσεων σε 5 διαφορετικά σημεία στην πρωτεύουσα Μανάμα του Μπαχρέιν. Οι αξιωματούχοι φυσικά έκαναν λόγο για τρομοκρατική επίθεση. Έτσι, να υπενθυμίσουμε ότι από τις 14 Φεβρουαρίου του 2011 οι πολίτες του Μπαχρέιν βρίσκονται σε κατάσταση εξέγερσης, υπάρχουν, θα έλεγα, καθημερινές συγκρούσεις, υπάρχουν τουλάχιστον 90 νεκροί διαδηλωτές. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το περιστατικό... Οι οποίοι σκοτώνονται έτσι με πραγματικά πειρά. Με πραγματικά πειρά, δηλαδή βλέπουμε και άλλους πολύ βαριούς τραυματισμούς από καραμπίνες. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη επίθεση, η πρώτη έκρηξη, όπως αναφέρουν, πρόκειται για δύο δοκαθαριστές ασιατικής καταγωγής, μετανάστες δηλαδή στον Μπαχρέιν. Η πρώτη περίπτωση έχει να κάνει με έναν δοκαθαριστή που κλώτσισε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Το άλλο θύμα έχασε τη ζωή του σε ένα άλλο σημείο και σε μία από τις άλλες εκρήξεις αναφέρεται ότι τραυματίστηκε σοβαρά ένα ακόμα άτομο. Τώρα, κάποια ανάληψη ευθύνης δεν έχω δει να υπάρχει προς το παρόν. Τώρα δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για προβοκάτσια, δεν νομίζω, δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο μέχρι τώρα το Μπαχρέιν τουλάχιστον. Δεν έχω δει κάτι. Δεν μπορούμε να το και, εντάξει, είμαστε και μακριά για να γνωρίζουμε. Προφανώς, για να γνωρίζουμε και τον τρόπο λειτουργίας τους, την οτροπία τους είναι τελείως διαφορετική. Ή από λάθος, γιατί στη μία περίπτωση αναφέρεται ότι ο δοκαθαριστής κλώτσισε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Δηλαδή δεν έγινε κάποιος, δεν υπολογίστηκε αυτό το ενδεχόμενο. Δεν υπολογίστηκε αυτό το ενδεχόμενο, δεν το πρόσεξαν, δεν είχαν το νου τους να παρακολουθήσουν την έκρηξη, ας πούμε, αν θα γίνει χωρίς να κινδυνεύσει κάποιος. Και δίνονται φυσικά, αλλάζουν λίγο οι μορφές μάχης κατά του καθεστώτος, καθώς έχει λίγες μέρες όπου απαγορεύτηκαν γενικότερα οι διαδηλώσεις στο Μπαχρέιν, αφού το καθεστώς, το μοναρχικό καθεστώς, φοβάται την κατάρρευσή του. Κλείνουμε με αυτή την είδηση λοιπόν. Να μεταφέρω απλώς μία της τελευταίας στιγμής ενημέρωση ότι ένας πριν από περίπου μια ώρα από ό,τι βλέπω, ένας 13χρονος Παλαιστίνιος δεν έχασε τη ζωή του, σκοτώθηκε μετά από επίθεση Ισραηλινών ελικοπτέρων στη Γάζα, καθώς και Ισραηλινών τάγκς. Οι πηγές αναφέρουν ότι το παιδί χτυπήθηκε από πυροβόλο όπλο μετά από επιθέσεις που έγιναν σε σπίτια και χωράφια στον δήμο του Χαν Γιούνις, που είναι λίγο νοτιότερα έξω από το δήμο της Γάζας. Στη Λωρίδα της Γάζας είναι ένας δήμος λίγο έξω από από την πόλη της Γάζας. Και με αυτά να σας αφήσουμε για σήμερα. Να πούμε ότι αμέσως μετά ακολουθεί το Σοφό Παιδί με την εκπομπή Το Υπόγειο. Και κατόπιν του Υπόγειου ακολουθεί το ακόμα πιο υπόγειο, ο δεύτερος όροφος του Υπόγειου, είναι το Πρόκταγκον με τον Κοκομπίλη, μια εκπομπή No Comment. Ναι. Λοιπόν, μαζί θα τα πούμε αύριο. Μην ξεχνάτε ότι η θεματολογία της αυριανής εκπομπής διαμορφώνεται παρομοίως στην κοινότητα του Omnia TV, στην ομάδα Newsroom. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Για και χαρά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.